Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Το μέλλον του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά και την τελευταία εξέλιξη με την απόφαση αναστολής της έναρξης λειτουργίας των νέων τμήματων συζητήθηκε σήμερα σε ειδική σύσκεψη στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Παρόντες στη σύσκεψη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και η Πριτανία του Πανεπιστημίου. Για εκδικητική συμπεριφορά κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να αναστείλει την έναρξη λειτουργίας των νέων τμήματων πανεπιστημίων όλης της χώρας. Υπενθυμίζεται πως 6 από αυτά ήταν να λειτουργήσουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε σήμερα το παρόν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο. Τον πρώην Πρωθυπουργό συνόδευε ο πρώην Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, επί Υπουργείας του οποίου άλλωστε αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων να δημιουργηθούν τα νέα τμήματα. Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι τέσσερις αντιπρίτανες, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης και οι Δυτικομακεδόνες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Πανεπιστήμιό μας προήλθε από τον νόμο 4610 της συγχώνευσης και μάλιστα σε αυτό εδώ το τραπέζι που ανήκει στο πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έγιναν πολλές από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης για το σχεδιασμό του. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας λοιπόν και για το ενδιαφέρον που δείχνετε στο Πανεπιστήμιο μας. Χώρα και μια κοινωνία με προοπτική, αν δεν επενδύσουμε στη γνώση, στη μόρφωση, στην εκπαίδευση, αν δεν επενδύσουμε στο μέλλον που είναι η νέα γενιά του τόπου. Και πιστεύω πράγματι ότι παρά τις δυσκολίες, τις μεγάλες τις δημοσιονομικές της προηγούμενης περίοδου, βάλαμε ένα λιθαράκι, ιδιαίτερα με την αναμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πήγαμε από αυτόν τον αναχρονιστικό θεσμό των ΤΕΙ και ιδίως από τμήματα που δεν είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο σπουδών. Και προσπαθήσαμε σε συνεργασία και σε συνεννόηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με όλες τις πλευρές των εμπλεκομένων και με τις επιστημονικές, με τα επιστημονικά επιμελητήρια, πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε δεν είναι πολύ εύκολο, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνένεσης και συνεννόησης για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι το γεγονός ότι σήμερα έχουν ιδρυθεί μια σειρά από νέες σχολές σε όλη την Ελλάδα και νέα τμήματα σε όλη την Ελλάδα που έχουν ουσιαστική ποιοτική εκπαιδευτική αξία μπορεί να μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον. Στο βαθμό όμως που η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν θα χάσει το σήμα του GPS, όπως δεν θα χάσει τον προσανατολισμό. Δηλαδή δεν θα χάσει το στόχο, που ο στόχος δεν είναι η μικροκομματική σκοπιμότητα, να γκρεμίζει ό,τι θετικό έχει δημιουργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, η επόμενη, αλλά ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας, να δουλέψουμε όλοι με κοινό στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τη δημιουργία μιας προοπτικής για το μέλλον των νέων ανθρώπων στη χώρα. Είμαι από τη μια ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα νέο πανεπιστήμιο που ανασυγκροτήθηκε όχι μόνο μέσα από τη συγχώνευση με το τεχνικό, με το ΤΕΙ, με το τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το παλαιότερο εδώ, αλλά και με τη δημιουργία νέων τμήματων και νέων σχολών. Αν δεν κάνω λάθος, από 4 σχολές έχουμε πάει σε 7, από 6 τμήματα, 28 θα πω εγώ, γιατί πιστεύω ότι η αναστολή 6 τμήματων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η πρόσφατη απόφαση της Υπουργού Παιδείας, είναι μια άστοχη και εκδικητική απόφαση για το Πανεπιστήμιο, όχι για την προηγούμενη κυβέρνηση, και πρέπει αυτή η απόφαση με την συμβολή αγωνιστική της ακαδημαϊκής κοινότητας να αποσυρθεί και να προχωρήσει κανονικά ο σχεδιασμός για το καλό του Πανεπιστήμιου, για το καλό του τόπου, για το καλό της νέας γενιάς. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι έχω και μια ιδίαν γνώση και εμπειρία, διότι η σύζυγός μου ένα διάστημα δίδαξε, αν δεν κάνω λάθος, στο τμήμα που ήσασταν εσείς πρόεδρος εκείνη την περίοδο. Και έχει μια πολύ θετική εντύπωση, τόσο για το
επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών, όσο όμως και για το επίπεδο των φοιτητών, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κύριος Θεοδουλίδης, ο οποίος είναι φίλος του Σκακιού, έκανε δώρο στον κύριο Τσίπρα ένα βιβλίο για το συγκεκριμένο πληθύ στρατηγικής. Αντωνία έννοια. Μας χρειάζεται και στην πολιτική δηλαδή αυτό. Δεν έχει κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Πρέπει να προβλέπουμε τις κινήσεις. Λίγο αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Δήμο Σερβίων. Εκεί πήρε μέρος σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο τέθηκαν μια σειρά ζητημάτων και κυρίως το προσφυγικό και η απολιγνητοποίηση. Πρόεδρο της καρδιάς μου. Καλώς όρισε στο όμορφο μας Σέρβια και έχουμε την επόμενη φορά να τους πάλι σαν πρωθυπουργός. Όλη μου την καρδιά. Εδώ είναι το... Είναι εξάδερφος, είναι εξάδερφος. Την ευαισθησία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων εξήρε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την απόφασή τους να συμφωνήσουν ομόφωνα για τη φιλοξενία προσφύγων στον οικισμό Νεράιδα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε μέρος έκτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων. Το προσφυγικό ήταν από τα κυρίαρχα θέματα της συζήτησης. Και θέλω να πω με μεγάλη ικανοποίηση. Άκουσα και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στο Δήμο να αναφέρει ότι ομοφώνος στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι όχι πολύ σύνηθες οφείλω να ομολογήσω, αποφάσισε να αποδεχθεί και να καλωσορίσει μια ομάδα προσφύγων η οποία εγκαταστάθηκε σε μια ξενοδοχειακή μονάδα στην Νεράιδα, εδώ στην περιοχή, στην περιοχή του Δήμου σας. Αυτός ο τόπος λοιπόν που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος, διωγμός και προσφυγιά είναι και θα είναι πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για τους ανθρώπους που από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς σπίτι, χωρίς υπάρχοντα και πατρίδα, για ανθρώπους που χάσαν παιδιά και οικογένειες. Η ίδια πάντα ιστορία, τα ίδια αθώα θύματα, το ίδιο πάντα καθήκον. Ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, την προηγούμενη φορά που μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, δεν ήταν αρνητικό να έρθουν οι πρόσφυγες στο Δήμο μας, όλες οι παράταξεις, ομόφωνα. Και η παράταξη της κυρίας Σπυρίδου, η οποία δεν συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε ένδειξη δημαρτυρίας. Όμως, κατά την άποψή μας, ο χειρισμός, ο μονοσήματος χειρισμός από το Δήμο, ήταν υπερβολικός, να μην πω άλλη λέξη. Επιπλέον, οι επικεφαλείς των παρατάξεων ζήτησαν από τον κύριο Τσίπρα να παρέμβει για μια σειρά ζητημάτων, όπως ο κάθετος άξονας Κοζάνη Λάρισα, η αξιοποίηση της λίμνης Πολυφίτου, τα λατομεία στην ευρύτερη περιοχή και το αρδευτικό βόρεια ζώνης. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κύριος Τσίπρας στο θέμα της απολιγνητοποίησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για απολιγνητοποίηση το 2028 ήταν λόγια του αέρα. Οι ενστάσεις του έχουν να κάνουν με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, το κόστος ενέργειας και την δίκαιη μετάβαση, αλλά και επιμέρους ζητήματα όπως η τηλεθερμάνση περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. Πρώτη προϋπόθεση, η ενεργειακή επάρκεια της χώρας και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δηλαδή, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθούμε ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο, ανάλογα με τις μεταβολές στη διεθνή αγορά ενέργειας, να μην έχουμε επάρκεια σε ενέργεια. Δεύτερον, το κόστος της ενέργειας. Διότι εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Δηλαδή, τον κίνδυνο το κόστος της παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας να πολλαπλασιαστεί και αυτό να μην επιβαρύνει μονάχα τους καταναλωτές στη τιμολόγια της ΔΕΗ, αλλά να δημιουργήσει, να μην επιβαρύνει απλά, αλλά να δημιουργήσει και συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, σχεδόν ανέφικτη την πρόσβαση
στο αγαθό της ενέργειας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τρίτο και σημαντικότατο για σας ζήτημα, το ζήτημα της δίκαιης μετάβασης. Γι' αυτό και φτιάξαμε το Ταμείο. Βεβαίως είναι το πρώτο βήμα το Ταμείο με τα 60 εκατομμύρια, διότι αν θέλετε τη γνώμη μου, για να φτάσουμε στο σημείο και να πούμε, και μακάρι να είναι το 28 εγώ λέω, μακάρι να είναι και πιο νωρίς, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχουμε ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο που θα μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος των εθνικών πόρων στις λιγνητικές περιοχές. Δεν μπορούμε να σβήσουμε από το χάρτη μονοκονδυλιά όλες τις λιγνητικές περιοχές και άρα ολόκληρη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και τη Μεγαλόπολη. Οφείλουμε να σχεδιάσουμε τον τρόπο της δίκαιης μετάβασης. Και αυτό σημαίνει δέσμευση κονδυλίων σημαντικών από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, από το ΑΕΠ της χώρας, σημαίνει ειδικά κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και σημαίνει και σχέδιο. Πολύ φοβάμαι ότι η εξαγγελία του σημερινού Πρωθυπουργού από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν μια εξαγγελία στον αέρα. Να δώσουμε συνεχεία στο ρεπορτάζ και να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων και νωρίτερα παρακολούθησε επίσης τη σύσκεψη με την Πριτανία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε και να συζητήσουμε. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Κατερίνα. Ιδιαίτερα... Αυτό που να πούμε για την διήμερη περιοδία του κυρίου Τσίπρα, καταρχήν για να δώσουμε έναν γενικότερο τίτλο, είναι ότι ήταν μια περιοδία η οποία είχε στην βάση της, στον πυρήνα της αν θέλεις, κομματικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας έκανε τρεις ανοιχτές εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο να προωθήσουν το συνέδριο του κόμματος και την διαδικασία εγγραφής μελών που είναι αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη. Υπήρχαν όμως και άλλα στάδια της περιοδίας του, τα οποία ξέφυγαν από την κομματική ατζέντα και χαρακτηριστικά είναι τα δύο βίντεο που παρακολουθήσαμε στην αρχή του Δελτίου, η επίσκεψη και η σύσκεψη με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, όπως και η συμμετοχή τους σε αυτήν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στα Σέρβια. Ήταν δύο διαφορετικές συναντήσεις που είχε και είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να συνομιλήσει με πολύ κόσμο και μάλιστα στα Σέρβια ήταν ιδιαίτερα θερμή η υποδοχή που του επεφύλαξαν. Έχουμε κάτι σημαντικό να σημειώσουμε από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Νομίζω ότι τα σημαντικότερα είναι η καταγραφή ορισμένων προβλημάτων την οποία έκαναν οι επικεφαλείς των παρατάξεων που βρέθηκαν στην αίθουσα. Ζήτησαν την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα, έστω από την αξιωματική αντιπολίτευση, για μία σειρά ζητημάτων, τα οποία προαναφέραμε στο ρεπορτάζ. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, το προσφυγικό και το θέμα της ΔΕΗ, η μεταλλητική περίοδος, ήταν τα δύο θέματα τα οποία πήραν τη μερίδα του λέοντος από τον χρόνο συζήτησης. Παρ' όλα αυτά, για αναφορές και σε άλλα ζητήματα, τα σημείωσε ο κύριος Τσίπρας και πλέον αναμένουμε την παρέμβασή του όπως το ζήτησαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων. Να πούμε ότι δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παράταξη της Ρίτσα Σπυρίδου, την οποία και θα φιλοξενήσουμε τις επόμενες ημέρες στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ για να ακούσουμε την άποψή της, καθώς αύριο θα απαντήσει τι ακριβώς συνέβη. Αν υπήρξε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου όπου συζητήθηκε το προσφυγικό, πολύ νωρίτερα της επίσκεψης του κύριου Τσίπρα, είναι ζητήματα που θα τα θίξουμε τις επόμενες ημέρες για να έχουμε ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε πάντα εδώ στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Επίσης, εντύπωση προκάλεσε, Βαγγέλη, το δώρο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ένα βιβλίο για το σκάκι, που έχει πολλαπλές ερμηνείες βέβαια. Οι παρατηρητικοί του ρεπορτάζ αλλά και όσοι έχουν βρεθεί στο γραφείο του Πρίτανη θα έχουν δει ότι έχει ακόμα και στο γραφείο του ένα σκάκι, μια σκακέρα. Ως φίλος λοιπόν του σκακιού έκανε ένα δώρο στον κύριο Τσίπρα, ένα βιβλίο για το σκάκι, το οποίο ο ίδιος βεβαίως το προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι το σκάκι στρατηγική χρειάζεται και, και στο δικό του επαγγελματικό τομέα που είναι η πολιτική βεβαίως. Ναι, και σημασία στο σκάκι έχει που τοποθετούμε τα στρατιωτάκια. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Θα δώσουμε συνέχεια και τις επόμενες ημέρες. Καλό βράδυ.
Και εμείς συνεχίζουμε το δελτίο μας, περνάμε στο επόμενο θέμα. Σε μια κατάμεστη αίθουσα στη στέγη Ποντιακού Πολιτισμού στην Κοζάνη, μίλησε χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήρε μέρος σε ανοιχτή εκδήλωση του κόμματός του, που εντάσσεται στις προσυνεδριακές δράσεις της Κουμουνδούρου. Δεν θέλουμε να πάρουμε το λόγο, θέλουμε να δώσουμε το λόγο σε εσάς. Με την φράση αυτή, καλησπέρισε τους πολίτες της Κοζάνης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο κεντρικός ομιλητής ανοιχτής εκδήλωσης του κόμματος στο πλαίσιο της προσυνεδριακής του δράσης. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το φιλόδοξο στόχο να χτίσει μια νέα σχέση του οργανωμένου μέλους με το κόμμα. Όσον αφορά την στόχευση της κομματικής διαδικασίας, αυτή σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα συμπεριλαμβάνεται σε δύο λέξεις, ανασυγκρότηση και διεύρυνση. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο, είναι αλήθεια. Έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε έναν δύσκολο δρόμο και το λέω δύσκολο γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην εποχή μας υπάρχει μια κρίση στη σχέση των πολιτών με το πολιτικό σύστημα και με τα κόμματα. Αλλά εμείς ακολουθούμε τον δύσκολο δρόμο όχι απλά να ανοίξουμε μια λίστα μελών και να εγγράφουμε μέλη τα οποία θα έρχονται μια φορά κάθε 4 χρόνια για να ψηφίζουν, αλλά τον δύσκολο δρόμο να χτίσουμε μαζί μια νέα σχέση του πολίτη με την πολιτική, λέμε, μια νέα σχέση του οργανωμένου μέλους, διότι θέλουμε τα μέλη της παράταξής μας, του κόμματός μας, να είναι ταυτόχρονα και συμμέτοχοι στις μεγάλες αποφάσεις που θα πάρουμε για το μέλλον του τόπου μας. Να είναι συμμέτοχοι στις προγραμματικές μας αναζητήσεις. Δεν μας απασχολεί το πώς θα ξαναγυρίσουμε στις καρέκλες της εξουσίας, γιατί εμείς δεν γεννηθήκαμε σε αυτές και δεν μας έπιασε στερητικό σύνδρομο, όπως αυτούς που 4,5 χρόνια τους έλειψε και οι καρέκλες της εξουσίας και η δυνατότητα να εξουσιάζουν. Εμείς θέλουμε να ξαναγυρίσουμε και θα ξαναγυρίσουμε για να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάει ο τόπος μας πιο μπροστά. Και για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάει ο τόπος μας πιο μπροστά, πρέπει από τώρα να δουλέψουμε. Και από τώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα σύνθετα προβλήματα και να ψάξουμε μαζί να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ο στόχος λοιπόν αυτής της νέας καμπάνιας, αυτής της μεγάλης προσπάθειας, είναι να ακολουθήσουμε, όπως είπα πριν, το δύσκολο δρόμο, ανασυγκροτώντας και διευρύνοντας το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία μαζί με τους πολίτες, τους προοδευτικούς και τους δημοκρατικούς, να πείσουμε και τους εαυτούς μας, γιατί δεν είναι εύκολο πολλές φορές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είναι ούτε ο πρόεδρός του, ούτε τα στελέχη του, αλλά η βάση του, ο κόσμος που τον στήριξε, και να ανοίξουμε αυτή την αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες χωρίς να ζητάμε πιστοποιητικά κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων, αλλά να είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλες όσους μας στήριξαν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε πως ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα είχε την οργανωτική δομή που είχε και όταν ήταν κόμμα του 3%. Αυτό είπε πρέπει να αλλάξει. Στη συνέχεια, ο κύριος Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση κατηγορώντας την για προσπάθεια παλινόρθωση ενός παλιού συστήματος που μας έφερε την κρίση. Ειδική αναφορά έκανε σε ζητήματα όπως η οικονομία, η μεσαία τάξη, η συμφωνία των Πρεσφών και το προσφυγικό. Μέσα σε 4 μήνες διαπιστώσαμε τα εξής. Πρώτον, το πόσο πολύ έλειπε στο παλιό πολιτικό σύστημα η επαφή με την εξουσία, με τη διακυβέρνηση και πόσο έτοιμοι ήταν τελικά, όχι στο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά στο να καταλάβουν τις θέσεις τις κρίσιμες της διακυβέρνησης και επειδή δεν χωράγανε, διπλασιάσανε και τον αριθμό των μετακλητών και φτιάξαν και το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Και επειδή για αυτούς ήταν προσβολή να παίρνουν και τα ίδια χρήματα με αυτά που πέραν οι προηγούμενοι, διπλασιάσανε τους μισθούς. Και επειδή θέλανε από την υπερβολική τους προσήλωση στην αριστεία, αλλά να βάλουν και αυτούς που κατά τα άλλα άριστοι, αλλά δεν έχουν πτυχία, φτιάξαν τον νόμο έτσι ώστε να μπορούν να καταλαμβάνουν κυβερνητικές θέσεις χωρίς να διαθέτουν πτυχία. Αυτοί όμως που τόσο πολύ θέλουν να αποκαταστήσουν την νομιμότητα, ένα ερώτημα έχω. Γιατί την εξαντλούν αυτή την νομιμότητα απέναντι σε ανυπεράσπιστα παιδιά 17 και 18 ετών και δεν πάνε να την εφαρμόσουν αυτή την νομιμότητα και απέναντι στους εγκληματίες του Λευκού Κολάρου,
απέναντι σε αυτούς που λίστεψαν το δημόσιο ταμείο, απέναντι στους τραπεζίτες που τους δίνουν σήμερα ασυλία και απέναντι στον διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό που θέλουν να τον βγάλουν λάδι με την παραγραφή των αδικημάτων. Γιατί άραγε δεν ψηφίζουν την ερμηνευτική δήλωση που εμείς έχουμε βάλει στο άρθρο 86 του Συντάγματος στη συνταγματική αναθεώρηση, που λέει το πολύ απλό, ότι η δωροδοκία πολιτικών δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των υπουργών, δεν είναι στα καθήκοντα του υπουργού να χρηματίζεται και άρα δεν μπορεί να υπάρχει αποσβεστική προθεσμία, παραγραφή δηλαδή για την δωροδοκία, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι σε ισχύ το άρθρο 86. Γιατί δεν το δέχονται αυτό? Και γιατί προχωρούν σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση που δίνει ασυλία στα τραπεζικά στελέχη και εγκληματικές δραστηριότητες? Αυτοί δεν είναι μπαχαλάκηδες της ευταξίας και της νομιμότητας? Γιατί δίνουν ασυλία σε αυτούς που βάλαν την υπογραφή τους στα θαλασσοδάνεια, στα κόμματα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις επιχειρήσεις που έπαιρναν δανεικά και αγύριστα? Έτσι χρεοκόπησε η χώρα. Στη συνέχεια ο λόγος πέρασε στους πολίτες. Αρκετοί από αυτούς κατέθεσαν ερωτήματα και παρατηρήσεις στον κύριο Τσίπρα, σχολιάζοντας το παρόν και το μέλλον του κόμματος. Πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Δυτική Μακεδονία. Τελευταίος σταθμός της περιοδίας του η Φλόρινα, εκεί μίλησε σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση. Πριν από λίγο έφτασε στο στούντιο των ειδήσεων ο συνάδελφος δημοσιογράφος Απόστολος Γαϊτάνης, που έχει και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι υπήρξαν πάρα πολλές οι αναφορές που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός στη Φλόρινα αναφορικά με τοπικά θέματα που απασχολούν την περιοχή μας. Παραδείγματος χάρη, έγινε ιδιαίτερη αναφορά για την απολιγνητοποίηση. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι μετά το 28 και με το κλείσιμο των μονάδων κινδυνεύει η περιοχή μας να φαίνεται σαν μια μαύρη κουκίδα στο χάρτη της Ελλάδας, αν δεν υπάρξει ένα σαφέστατο σχέδιο όσον αφορά για την αποκατάσταση, όσον αφορά για τη στήριξη του βιωτικού επίπεδου, για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν, λέγοντας ότι και εμείς δεν είμαστε στο να δούμε κάποια άλλη ημερομηνία νωρίτερα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφέστατο σχέδιο. Κάτι που ανέφερε και όλας Κατερίνα χθες αναλυτικά ο πρώην Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που είχαμε εδώ στο Flash, που την κάνατε μαζί με τον Κώστα του Μαυρίδη. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης δόθηκε ιδιαίτερη βάση είναι το ζήτημα των πανεπιστημιακών σχολών, όπου έχουμε τα 6 τμήματα που πλέον με απόφαση του Υπουργείου οδεύουν σε αναστολή λειτουργίας, σε σύνολο 37 σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για 2 στη Φλόρινα. Και μάλιστα το ένα κινηματογράφο μεταφέρεται ήδη στην Θεσσαλονίκη. Το ανακοίνωσε ο κύριος Τζιτζικώστα στη διάρκεια της έκθεσης Φιλοξένεια. Μάλιστα. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι έγιναν πολλές αναφορές για το φορολογικό νομοσχέδιο, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας ότι στην ουσία η κυβέρνηση παίρνει από τα αίτημα τα οποία είχαμε εμείς αφήσει, η προηγούμενη κυβέρνηση δηλαδή, ως ένα μαξιλάρι, για να μπορούν τώρα στην ουσία να δίδουν περισσότερες παροχές στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οριζόντια όπως είχαμε προβλέψει εμείς για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο ξεχωρίζουμε είναι το θέμα των θαλασσοδανείων. Αν θέλει, αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει, οι τελευταίες τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα, όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το έχει θέσει και ως ερώτημα στην ώρα του Πρωθυπουργού, δηλαδή το τι θα γίνει με αυτή την αλλαγή που έχουμε εκεί, όπου στην ουσία δίδει μία ασυλία σε όσους κατηγορούνται, σε όσους μάλλον ερευνώνται, είτε τραπεζίτες, είτε επιχειρηματίες. Τα κόμματα έτσι. Και μεγάλα ΜΜΕ, όπως αποκάλυψε χθες και στην εκπομπή του Flash. Όσον αφορά για θέμα δηλαδή αυτό που λέμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πολύ σωστά. Και θέμα απιστίας. Ότι σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στον ποινικό κώδικα με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, όπως πάντα αναφέρει η Κουμουντούρου, είναι ότι στην ουσία, αν περάσει το 18μηνο, των ανθρώπων αυτών που τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί, επιστρέφονται πίσω σε αυτούς. Μιλάμε δηλαδή και για ένα ποσό, 1 δισεκατομμύριο δεσμευμένα χρήματα, σύμφωνα τουλάχιστον με το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι το νεότερο, το οποίο παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας για αυτή την είδηση, ένα άρθρο των Financial Times, το οποίο λέει ότι η Ελλάδα, φέρει ως τίτλο, φαίνεται να υπαναχωρεί από τη δέσμευσή της για πάταξη διαφθοράς, και έκανε εκτενή αναφορά για αυτό το άρθρο ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή αυτή εκδήλωση που είχαμε στη Φλόρινα.
Πολύ ωραία. Να πούμε αν είχε κόσμο η σημερινή εκδήλωση, η τελευταία. Ήταν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ήταν γεμάτη η αίθουσα, είχε και κάποιους όρθιους, υπήρξαν και πολλές ερωτήσεις-απαντήσεις. Τουλάχιστον δηλαδή εμείς αυτό εντοπίσαμε που βρεθήκαμε εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα δούμε το απόσπασμα με τους Financial Times, το άρθρο. Θα δούμε λοιπόν την είδηση που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Φλόρινα. Επίσης δεν πιστεύω να ξαφνιάζεστε από το γεγονός ότι όλα όσα σας λέω και για την ερώτηση αλλά και για τα δεδομένα που σας ανέλησα δεν τα ακούσατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας το προηγούμενο διάστημα. Δεν είδατε καμία ιδιαίτερη αναφορά στο δελτίο των ειδήσεων ή κάνω λάθος. Ούτε στα μεγάλα δημοσιογραφικά sites, ούτε στις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, τις περισσότερες. Αυτό όμως που μπορεί να σας ξαφνιάσει είναι ότι σήμερα ένα δημοσίευμα των Financial Times, ένα δημοσίευμα της εγκυρότερης οικονομικής εφημερίδας σε διεθνές επίπεδο, η βρετανική Financial Times, έχει κεντρικό θέμα το ξέπλυμα χρήματος που ψήφισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και έχει ως κεντρικό θέμα, λέγοντας ότι αυτή η απόφαση αφορά κάποιους συγκεκριμένους λίγους που θα υποφεληθούν, Έλληνες εφοπλιστές, εξέχοντες επιχειρηματίες και πρώην τραπεζίτες, υπό έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενώ τα περιουσιακά του στοιχεία τα παγωμένα τα τελευταία 2 έως 7 χρόνια, κανείς κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, λέει το ρεπορτάζ. Η κίνηση αυτή εξέπληξε τους Έλληνες δικαστές. Η Ελλάδα είναι τώρα πιθανό να υποβαθμιστεί στους διεθνείς δείκτες για την επιχειρηματική δραστηριότητα με επιπτώσεις στο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτοί οι οποίοι ομοιούν στις επενδύσεις και στην ανταγωνιστικότητα. Αναφέρει το γεγονός ότι του κατέθεσα ερώτηση και καταλήγει λέγοντας ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ χρήματα τα οποία είχαν δεσμευθεί από οικονομικούς εγκληματίες του Λευκού Κολάρου θα επιστραφούν σε αυτούς. Φίλες και φίλοι, αν αναλογιστούμε ότι η παρόμοια σιωπή των αμνών στην κοινή γνώμη, στα μέσα ενημέρωσης. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και την αναφορά που έκανε στους Financial Times. Στο στούντιο των ειδήσεων φιλοξενούμε τον πρώην βουλευτή Γρεβενών, τον κύριο Χρήστο Πιάλα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε σε όλη την περιοδία τον Αλέξη Τσίπρα. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τον απόϊχο αυτής της περιοδίας, αν πέτυχε ο στόχος του κυρίου Τσίπρα. Προτάσει όπως αναφέρουμε το νέο μοντέλο καμπάνιας. Να δούμε λοιπόν πώς ήταν η περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα κύριε Πιάλα, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έχουμε καιρό να τα πούμε και να ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Ωστόσο, να μείνουμε στην περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Δυτική Μακεδονία. Ξεκίνησε από τα Γραβενά. Ακριβώς. Ήταν μια διήμερη περιοδία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, στη Δυτική Μακεδονία, όπου ξεκίνησε χθες το πρωί από τα Γραβενά σε μια πάρα πολύ ωραία συγκέντρωση που έγινε στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γραβενών, στο Φουαγέ, εγκαινιάζοντας ένα νέο τρόπο επαφής των πολιτικών με τους πολίτες, των κομμάτων με τους πολίτες. Ένα τρόπο ο οποίος έχει να κάνει όχι ενός προεκλογικού χαρακτήρα δηλαδή συγκεντρώσεις, αλλά μία επαφή και μία συζήτηση όπου η αμφίδρομη σχέση των ερωτήσεων, απαντήσεων, τοποθετήσεων να είναι και για τα δύο μέρη, και για τους πολίτες αλλά και για τους πολιτικούς. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εποχή και πιστεύοντας, το πιστεύουμε αυτό, ότι τα κόμματα της νέας εποχής και ειδικά η αριστερά και η προοδευτική παράταξη θα πρέπει αυτή τη σχέση με τους πολίτες να την
τροφοδοτεί καθημερινά, να την ποτίζει με ιδέες, με προτάσεις, με, αν θέλετε, και διαφορετικές απόψεις και διάλογο. Με διάλογο και συμμετοχή, όπως είπε όπου, ο όπου δηλαδή Τσίπρα. Έτσι μπορεί να χαραχθεί πολιτική με αυτή την αφίδρομη σχέση, όπως είπα, ναι. Πολιτικής, πολιτικών και πολιτών. Έτσι, και όπως είπε ο κ. Χθες... Τσίπρας, δεν μπορούμε να στεκόμαστε στο παλιό 3% του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και ένα 35% που πρέπει να βρεθεί κοντά μας, να ανοίξουμε τις πόρτες, ώστε όλοι να, και να συζητήσουν μαζί μας και να συναποφασίσουμε για την επόμενη μέρα και ενώπιση του συνεδρίου στο 2020. Κοιτάξτε, μετά και τις εκλογές τις τελευταίες του 19, τις βουλευτικές, όπου καταγράφηκε το 31,5%, περίπου 32% των πολιτών να δίνει την στήριξή του, αλλά να δίνει και ένα μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη τον Τσίπρα. Ότι ο εκφραστής της προοδευτικής παράταξης, της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως έχει να κάνει και με την αντιστοίχηση του κόμματος στην κοινωνία, στους μαζικούς φορείς, στα κινήματα, στις αλληλέγγυες δράσεις. Αυτό πρέπει να εκφραστεί όμως που υπάρχει στην κοινωνία, αλλά πρέπει να εκφραστεί και μέσα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι αυτή είναι η καμπάνια. Πιστεύετε ότι είναι πετυχημένη αυτή η καμπάνια, αυτό το μοντέλο, κύριε Μπιάλα, και σας ρωτάω και από την εμπειρία σας, βέβαια. Ναι, κοιτάξτε. Δήμαρχος Δεσκάτης, χρόνια στο χώρο της αυτοδιοίκησης, βουλευτής στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας. Πιστεύω ότι εγκαινιάζουμε ένα νέο τρόπο προσέγγισης. Και όπως σας είπα, η παλιά δομή οργάνωση των κομμάτων με τα εγγεγραμμένα, τα μέλη στενά που πάνε σε κάτι γραφεία και εκεί αποφασίζουν για τους άλλους, αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, έχουν τελειώσει. Δεν το θέλει νεολαία. Και όπως βλέπετε, δηλαδή, κόμματα τα οποία είναι η Νέα Δημοκρατία, που τη βλέπουμε, ας πούμε, να είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εάν θα κάνει κομματική εκδήλωση από νεολαία, βλέπεις, δεν υπάρχουν. Είναι γυρασμένος ο πληθυσμός, όχι μόνο των κομμάτων. Γιατί δεν εκφράζει αλλά πλέον αυτή, αυτός ο τρόπος συμμετοχή στην νεολαία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω, εγκαινιάζουμε ένα νέο τρόπο, ο οποίος θεωρώ ότι και φαίνονται και από τις πρώτες κιόλας κινήσεις. Εγώ, ξέρετε, ακολούθησα τον πρόεδρο, έτυχε να βρεθώ και στην Πάτρα. Και πραγματικά ενθουσιάστηκα και ο κόσμος ενθουσιάστηκε με τον τρόπο λειτουργίας, δηλαδή σαν μια έτσι όμορφη παρέα που καθόμαστε, συζητάμε, κάνει μια τοποθέτηση μικρή ο πρόεδρος και μετά παίρνει ο καθένας το μικρόφωνο, θέτει τα ερωτήματα, τους προβληματισμούς, τις τοποθετήσεις του, τις απόψεις του, την κριτική του και δέχεται τις ανάλογες απαντήσεις. Είναι κύριε Μπιάλα, κάτι πραγματικά... που το συνέχισε ο κύριος Τσίπρας χθες το βράδυ σε κεντρικό καφέ της Κοζάνης, στο Λερουά, όπου είδε πάρα πολλούς νέους, συζήτησε, ρώτησε τα προβλήματά τους, τους προβληματισμούς τους και ήταν κάτι διαφορετικό πέρα από κομματικά γραφεία, όπως είπατε και εσείς, που καθόμαστε και σημειώνουμε. Αυτό είναι. Να πω έτσι, εντάχει, φαντάζομαι το είπατε στο δελτίο σας, μετά τα Γρεβενά έγινε η ομιλία στην... εδώ στην Κοζάνη, στο κέντρο πολιτισμού, της Ευξήνου Λέσχης. Έτσι, στο κέντρο πολιτισμού και μετά με ένα έτσι χαλαρό ποτό σε ένα καφέ. Στο Λερουά, στο κέντρο της Κοζάνης. Έτσι, πολύ μεγάλη προσέλευση νέων και συζητούσαν, πραγματικά αυτό που βλέπαμε ήταν ότι δεν άφησαν τον πρόεδρο να πάρει ούτε μια στιγμή ανάσα, να του θέτουν ερωτήματα, να του θέτουν προβληματισμούς, να του θέτουν... και τις δικές τους προτάσεις. Ο πρόεδρος γύρισε σχεδόν από όλες τις παρέες και νομίζω και σήμερα βέβαια στα Σέρβια είχαμε μια άλλου είδους συνάντηση στα Σέρβια, η οποία ξέφυγε, ο πρόεδρος συμμετείχε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα και όλων των υπολείπων που βρισκόμασταν εκεί, όπου τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου και τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό σας λέω ότι μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Μένει να το δούμε κατά πόσο δηλαδή αυτό θα αποδώσει τα αναμενόμενα. Πιστεύω ότι θα τα αποδώσει. Εσύ πιστεύετε γιατί ότι αρέσει... με τον ηλεκτρονικό ΣΥΡΙΖΑ, ναι. να πω κάτι ναι. σε αυτό που είναι θεωρώ πολύ σημαντικό. Όχι, έχουμε χρόνο, θα πούμε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω αρκετά, κύριε Μπιάλα. Να πω κάτι σε αυτό και ακούω την ερώτησή σας. Με τον e-ΣΥΡΙΖΑ, e-ΣΥΡΙΖΑ.gr, δηλαδή η πλατφόρμα που έχει ανοίξει ήδη και η οποία θα βελτιώνεται καθημερινά, δίνουμε τη δυνατότητα να κάνει ο άλλος την εγγραφή του μέσα από αυτήν την πλατφόρμα. Λένε πολλοί, μα εδώ μήπως γίνονται απρόσωπες σχέσεις. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα όμως και είναι στοιχείο της κοινωνίας μας, είναι όλοι μας, οι νέοι βέβαια
σχεδόν στο 100%, αλλά και όλοι μας και εμείς οι μεγαλύτεροι, επικοινωνούμε με το κινητό μας, ενημερωνόμαστε μέσα από αυτό. Όχι μόνο στέλνουμε τις προτάσεις μας, στέλνουμε τις δικές μας απόψεις, δεχόμαστε τις απόψεις των άλλων. Αυτή είναι η αφίδρομη σχέση. Ο e-siriza.gr θα είναι το εργαλείο, είναι το εργαλείο το οποίο θα φέρει πιο κοντά και πιο άμεσα την νεολαία αλλά και όλους τους πολίτες με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Θα ανοίξουν βέβαια και άλλες, μέσα στην πλατφόρμα, και άλλα σημεία στα οποία θα γίνονται συζητήσεις. Και παρατηρήσεις φόρουμ, βέβαια, έτσι ακριβώς. Απόψεις που θα εκφράζονται. Ακόμα θέλετε και μία, και μπορεί να γίνονται και κάποια ψηφίσματα εν είδη κάποιων σημείων της πολιτικής, το πού θα πρέπει να, να απευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ακριβώς, είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο οποίο θα βελτιώνεται καθημερινά και αξίζει τον κόπο όλοι οι πολίτες να το επισκεφθούν και να κάνουν να θέλουν την αίτησή τους από εκεί, χωρίς να έχουν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ή πολιτικών φρονημάτων. Ούτε... Κύριε Μπιάλα, έχετε, ναι, έχετε, ολοκληρώστε τη σκέψη σας, ναι, και θα ρωτήσω. Ούτε, συγγνώμη κιόλας. Ούτε να κάνουμε ακτινογραφία των κάθε πολίτη, αυτοί οι οποίοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες για το μέλλον αυτής της χώρας, για το πού πάει η προοδευτική παράταξη, για το πού πάει η χώρα και αν ξεφεύγει από τα στερεότυπα του συντηρητισμού, της οδρόμησης και της ξενοφοβίας, ή θέλει να πάει μπροστά για μια κοινωνία προοδευτική, μια κοινωνία του 2020 και πλέον. Κύριε Μπιάλα, έχετε εικόνα αν έχουμε εγγραφή πολλών νέων μελών στα Γραβενά? Νομίζω είναι εννοώ καλύτερα, περιφερειακή ενότητα Γραβενών. Όχι, δεν, όχι δεν περίπου, άκουσα. Βλέποντας την κίνηση, πώς βλέπετε αυτό το άνοιγμα? Είναι αρκετά ικανοποιητική. Δεν έχω το συγκεκριμένο αριθμό. Και δεν όχι, δεν θέλουμε και αριθμό. Ότι μετράει, ναι, εγώ ότι θέλω αυτό να μας δώσετε κάτι... την εικόνα ως κλίμα, ναι. Συμμετέχει ο κόσμος. Ναι, συμμετέχει ο κόσμος. Και νομίζω ότι χθες, στη συγκέντρωση που έγινε εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γραβενών, που επιλέξαμε να γίνει στο φουαγέ, για να έχει έτσι αυτή την παρείστικη χρειά, την παρείστικη εικόνα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, δεν περιμέναμε ότι θα έχει υπάρχει τόσο μεγάλη προσέλευση και έτσι υπήρχαν. Υπήρχε πολλοί κόσμος που ήταν όρθιοι, μείναν όμως μέχρι το τέλος, θέσαν ερωτήματα, θέσαν ζητήματα και νομίζω έδειξαν το ενδιαφέρον ότι ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε, να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά, όντως για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, η οποία θα πάει πραγματικά τη χώρα μας εκεί που της αξίζει. Αν και οι πολίτες δεν συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, πόσο μάλλον να παραβρίσκονται στην επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε φοβερή εντύπωση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο σε όλες τις συναντήσεις, όπου και αν πήγε, και προκάλεσε εντύπωση βέβαια. Αυτό συζητάνε αυτό σήμερα και σας μεταφέρω το ρεπορτάζ. Δεν είναι δική μου άποψη, εγώ δημοσιογράφος είμαι. Μεταφέρω το ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ λέει ότι παντού είχε πάρα πολύ κόσμο και συμμετείχαν όλοι ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες. Εσείς έχετε και προσωπική και εικόνα. Μεγάλη, και με πολύ μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων, νεολαία, η οποία πέρα το καθιερωμένο, το να βγάλουν την καθιερωμένη selfie ή φωτογραφία μαζί του. Και αυτό, και αυτό, και αυτό αποτελεί είδηση. Και αυτό αποτελεί είδηση. Και θα θέτανε πολύ ομά σε πληροφορώ. Ναι, και εγώ θέλω να σας πω, κύριε Μπιάλα. Βάζα τα ζητήματα, ναι, πολύ ομά και όπως πρέπει να τα θέτει η νεολαία, ξεκάθαρα, χωρίς στρογγύλεμα τις κουβέντες, ξεκάθαρες κουβέντες και σταράτες. Το ότι οι νέοι θέλουν να βγουν φωτογραφία και αυτό είναι θετικό, προς τη θετική κατεύθυνση, είναι πολύ καλό, γιατί παλιότερα ούτε καν στο κάδρο δεν ήθελαν να βρίσκονται. Και να πάμε λίγο και στη Φλόρινα για να κλείσουμε με, ναι, την περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στη Φλόρινα. Γεμάται ασφυκτικά την αίθουσα εκεί του πολιτιστικού κέντρου και βέβαια υπήρχε η πίεση του χρόνου, οπότε μόλις τελείωσε τις απαντήσεις ο πρόεδρος έφυγε κατευθείαν γιατί έπρεπε να προλάβει το αεροπλάνο. 10 η ώρα η πτήση. Το τελευταίο αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα. Έγινε και εκεί αυτό που με έκανε σήμερα εντύπωση στη Φλόρινα ήταν ότι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Αλέξη του Τσίπρα υπήρχε μια σιγή και μια προσήλωση στην συζήτηση που έγινε. Μίλησαν αρκετοί και πήραν αρκετοί το λόγο, κάνουν τοποθετήσεις και ερωτήσεις, θέσαν τα ζητήματα. Το βασικό στοιχείο βέβαια αυτό το οποίο και να πούμε ότι ο πρόεδρος το μεσημέρι πήγε
και στην είδε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, θέλω να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει... Αναστολή λειτουργίας 6 τμήματων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που αγωνιστήκατε, κύριε Μπιάλα, το προηγούμενο διάστημα. Από την πρώτη γραμμή βουλευτής. Δώσατε έτσι αγώνα για να δημιουργηθούν αυτά τα τμήματα. Και τώρα ακούσαμε ακόμη και τον πρίτανη τις προηγούμενες μέρες να λέει ότι δεν έγινε η ανάλογη προεργασία. Σήμερα είχε μια συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρας με την Πριτανία να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση να αλλάξει η απόφαση της κυβέρνησης. Ναι, το θέμα του Πανεπιστημίου δεν είναι απλά το ότι δημιουργήθηκαν 6 τμήματα στη Δυτική Μακεδονία ή 38 ή πόσα δημιουργήθηκαν. Μάλλον δεν είναι 6. 6 ήταν αυτά τα οποία τα νέα, λειτουργούσαν τα νέα από το 20 στο μηχανογραφικό τώρα του 2020 για το 2021. Νέα υπάρχουν και άλλα γιατί, τα οποία ήδη λειτουργούν. Και ευτυχώς προλάβαν τα παιδιά και κάνανε μηχανογραφικό και λειτουργούν. Γιατί εάν δεν προλαβαίνανε και είχε βγει έστω και ένα μήνα νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι και αυτά θα τα έχει καταργήσει. Γιατί υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία. Ξέρετε κάτι, η δικιά μας φιλοσοφία και η άποψη και η πολιτική τοποθέτηση για το θέμα της παιδείας είναι ότι είμαστε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Ξεκάθαρα. Υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Δεν είμαστε υπέρ του ιδιωτικού. Και να βάζουμε δυσκολίες, να βάζουμε τρικλοποδιές στον δημόσιο χαρακτήρα, να συκοφαντούμε καθημερινά τα δημόσια πανεπιστήμια και τα δημόσια σχολεία για να οδηγήσουμε τους μαθητές και τους φοιτητές στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Γιατί ξέρετε, εν τη ρήμη του λόγου κάποια στιγμή, τους μαθητές και τους φοιτητές τους ονόμασαν οι της Νέας Δημοκρατίας πελάτες. Γιατί έτσι τους βλέπουν. Για αυτούς οι μαθητές, τα παιδιά μας που θέλουν να σπουδάσουν, που σπουδάζουν, είναι πελάτες. Πελάτες των κολεγίων, των δυτικών πανεπιστημίων. Για μας δεν είναι πελάτες. Η μόρφωση δεν είναι μόνο το να λάβει κάποιος δεξιότητες. Μόνο αυτό. Η μόρφωση και η παιδεία είναι ένα γεωτικότερο σημείο. Και έρχομαι τώρα στο επίδικο. Είναι πολλά χρόνια και το θυμάμαι και από τα φοιτητικά μου χρόνια η σύγκρουση ανάμεσα στα ΤΕΗ και στα ΕΗ. Υπήρχε δηλαδή, είχαμε δύο ανώτατες βαθμίδες εκπαίδευσης, οι οποίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, αναγνωρίζονταν μόνο με μία βαθμίδα, με την 6. Δεν ξεχωρίζονταν σε 5 και 6. Εμείς εδώ το είχαμε μέσα στο μυαλό μας, το είχαμε πλάσει μέσα σε αυτό. Εντάξει, μέσα σε αυτή τη μεγάλη αναμόρφωση. Ήταν όμως και διαφορετικό το επίπεδο εκπαίδευσης το ΤΕΙ και διαφορετικό στο πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Ναι. Εντάξει. Τότε ήταν λιγότερα χρόνια, τα μόρια για να πετύχεις ήταν κάποτε πολύ λιγότερα. Ναι, κάποτε ήταν λιγότερα χρόνια, διαφορετικά. Πέρα από τα μόρια. Κοιτάξτε, σε πάρα πολλές σχολές, σε τμήματα των ΤΕΙ, γινόταν πολύ καλύτερο μάθημα ακόμα και από τμήματα των ΑΗ. Και δίνανε πολύ περισσότερες γνώσεις. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα αυτή τη στιγμή τα ανώτατα ΤΕΙ, όπως λέγονται, είναι κοντά στα 4 χρόνια και αυτά. Και δημιουργούσαμε δύο βαθμίδες ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες πολλές φορές αλληλοσυγκρούνταν μεταξύ τους. Τώρα, έτσι, μέσα στην αναμόρφωση, με δύο λόγια, μέσα στην αναμόρφωση την οποία αποφάσισε να κάνει η κυβέρνησή μας μέσα στο δημόσιο χαρακτήρα, δίνοντας και ιδιαίτερη βαρύτητα και στα ΕΠΑΛ, ένα θεσμό των τεχνικών λυκείων, επαγγελματικών λυκείων που ονομάστηκαν αργότερα για πολλά χρόνια που παιδεύεται αυτός ο θεσμός και ποτέ δεν καταφέρουμε να τον δώσουμε υπόσταση και τον δώσαμε υπόσταση με το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε πέρυσι, με την αναμόρφωση όλης της παιδείας. Ερχόμαστε να κάνουμε τα πανεπιστήμια, την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ενιαία, δυνατά, βιώσιμα πανεπιστήμια, ανταγωνιστικά σε όλο τον κόσμο που θα παρέχουν γνώση και με πολύ και χωρίς αντιδράσεις και με τις θετικές απόψεις των Βρετανικών αρχών. Γι' αυτό καλά είναι κάποιοι Πρίτανες να μην τα στρίβουν. Δεν ξέρω αν τα στρίβει κάποιος, αλλά να μην τα στρίβουν. Υπήρχε η θετική εισήγηση όλων των Πρετανικών αρχών που γίνανε τα πανεπιστήμια. Και αυτό δεν είχαμε και ιδιαίτερες συγκρούσεις. Mm-hmm. Φτάσαμε στο σημείο να έχουν δρομολογηθεί, να λειτουργούν τα νέα τμήματα, αυτά που λειτουργούσαν φέτος, και αυτά τα οποία ήταν να ξεκινήσουν από το 2021, ήταν γιατί είχαν να έχουν την προετοιμασία να προσλάβουν το διδακτικό προσωπικό, να ετοιμαστούν, τα οποία ήταν σχεδόν έτοιμα, προπολογισμένα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα στο Πανεπιστήμιο και να ξεκινήσουν. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και την ενίσχυση του ΕΠΑΛ, του Επαγγελματικού Λυκείου, το οποίο θα μπορούσε να δεχθεί τους μαθητές από την Τρίτη Λυκείου στα πανεπιστημιακά τμήματα διετούς προγράμματος σπουδών, για να, χωρίς εξετάσεις, χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις, όπως και χωρίς παρέλθει θα ήταν και κάποιες άλλες σχολές με το σύστημα το οποίο ετοίμασε το Υπουργείο επί της Υπουργίας του κ. Γαβρόγλου με το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, αλλά τα τεχνικά επαγγέλματα από το ΕΠΑΛ χωρίς εξετάσεις για διετή
προγράμματα σπουδών τα οποία θα είχαν με επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών βαθμίδας 5 που μας λείπει. Ξέρετε κάτι και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, ότι έχουμε τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν, να ασχοληθούν με ένα τεχνικό επάγγελμα, αναγκάζονται να πάνε στα ιδιωτικά ΙΕΚ, να παίρνουν ένα χαρτί, το οποίο το αντίκρισμά του προσπαθούμε να το βρούμε ποιο είναι, χωρίς ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα από την Ευρώπη. Έτσι. Εδώ ετοιμάζονταν μέσα από τα πανεπιστήμια τα διετή προγράμματα σπουδών, εγώ δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό. Και θεωρώ έγκλημα αυτό που έκανε η κυρία Κεραμέως να καταργήσει με το καλημέρα, να καταργήσει τα διετή τμήματα, να μην τα θέσει καν σε λειτουργία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το Υπουργείο. Είναι έγκλημα. Γιατί έχουμε τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού με επιστοποιημένη γνώση. Και αυτοί θα την παρήχαν τα πανεπιστήμια στα παιδιά του ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, που είχαν ιδιαίτερη ροπή προς αυτά τα επαγγέλματα και σίγουρα θα γίνονταν πολύ άριστοι τεχνίτες και πολύ χρήσιμοι άνθρωποι και θα κάνουν αυτό τουλάχιστον που αγαπούσα. Κύριε Βιάλα, επειδή είναι χρόνος δελτίου, σύντομα θα σας φιλοξενήσουμε σε μια εκπομπή να πούμε πολλά περισσότερα και έχετε λόγο όποτε θέλετε να συμμετέχετε στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Θέλω να σταθούμε λίγο στο προσφυγικό. Στα Γραβενά φιλοξενούνται 750 πρόσφυγες στα ορεινά σε ξενοδοχεία της περιοχής. Δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα οι πρόσφυγες? Κοιτάξτε. Μετά από αίτημα των ίδιων των ξενοδόχων απευθείας στην Ύπατη Αρμοστία. Ναι. Να τα υπενθυμίσουμε. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Στο οποίο έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τους πρόσφυγες και τους έφερνε εδώ. Ή τους καλούσε η κυρία Τασία, ναι, όπως λέγανε. Ναι, το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Όπου αυτό, κάποιοι θέλανε, φυσικά και θα το τόνιζε. Γιατί είναι 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αντιμετωπίσαμε μια τεράστια ροή προσφύγων, ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονταν τη συμπαράστασή μας και την βοήθειά μας, και ακούσαμε τα απίστευτα πράγματα, τα οποία έρχονται και είναι και αποτέλεσμα λόγων αλλά και πράξεων που θέλανε να τροφοδοτήσουν την ξενοφοβία, να τροφοδοτήσουν τα ακροδεξιά αισθήματα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι όχι μόνο συμπόρια να μην δίνουν, αλλά να θέλουν να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους εξαφανίσουμε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα η οποία είχε τον ξένιο Ζεύς ως βασικό θεό στην αρχαιότητά του και θεωρεί τη φιλοξενία ένα από τα βασικότερα ζητήματα. Σήμερα κατάλαβε και η Νέα Δημοκρατία πλέον ότι αυτό είναι ένα γεωπολιτικό πρόβλημα και δεν μπορεί να λυθεί μόνο από τα ζητήματα της χώρας, μόνο από τις δυνάμεις της Ελλάδας. Όχι, γιατί είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και διεθνές. Η οποία κλείνει τις πόρτες της, βέβαια. Η οποία, δεν σας άκουσα. Κλείνει τις πόρτες της η Ευρώπη. Ναι, κλείνει τις πόρτες της. Αλλά επιβάλλεται να παλεύουμε εκεί μέσα. Ναι. Και όταν, ας πούμε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να γίνει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία, η οποία ως ένα βαθμό μπορεί να μην δούλεψε τέλεια και σε όλα τα επίπεδα, αλλά σε ένα βαθμό δούλεψε, κρατήθηκαν και λειτουργήσε ως ένα βαθμό. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά για τα Γραβενά, ακούσαμε προχθές τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Εντάξει, θα είναι η τελευταία φορά, γιατί γκρινιάζουν οι βουλευτές της επαρχίας, θα είναι η τελευταία φορά που μεταφέρουμε πρόσφυγες από τα νησιά, τις δομές των νησιών, στην υπηρετική στην Ελλάδα. Χώρα. Και αυτό, βέβαια, για να τους κάμψει, γιατί ο ίδιος έθρεψε αυτό το φίδι μέσα στα σπλάχνα του. Έσπηρε ανέμους, θερίζει θύελες. Οι ίδιοι σπήρανε όλη αυτή την ξενοφοβία και όλο αυτό το ρατσιστικό μένος απέναντι στους πρόσφυγες, οι οποίοι θέλουν να τους ονομάζουν μετανάστες, άνθρωποι είναι. Το αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες, υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, υπάρχει η ελληνική νομοθεσία που έχει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν οι θεσμοί, υπάρχουν οι Frontex να το ξεκαθαρίσουν, ναι, αυτό και να το δουν. Άλλο πρόσφυγες, άλλο μετανάστες. Από εκεί και πέρα, σαφώς. Ο μετανάστης έρχεται, πάει σε κάποια χώρα για να δουλέψει, να μείνει, δηλαδή, να εργαστεί. Ξέρουμε, ο πρόσφυγας ψάχνει, ναι, η χώρα, που σημαίνει ότι πρέπει να το στηρίξουμε. Εάν ξέρουμε ότι υπάρχει μια βάρκα, δηλαδή, που φέρνει μετανάστες, αυτήν θα τη βυθίσουμε.
Έρχονται οι μετανάστες. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να δεν γνωρίζουμε τι φέρνει η βάρκα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οι κανόνες. Δεν γνωρίζουμε τι φέρνει η βάρκα. Ακριβώς. Σίγουρα μεταφέρει ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους καλοδεχτούμε. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχουν διαδικασίες. Σχετικά έγγραφα και εκεί υπάρχει και ο διαχωρισμός. Ξέρετε κάτι, είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι γιατί δεν έχουν χαρτιά οι περισσότεροι. Όταν φεύγεις από το σπίτι. Σε βγάζουν, σε πετάνε από το σπίτι, μπορείς να κουβαλάς χαρτιά. Να σας πω κάτι έτσι, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι το εξής. Ότι και τα χαρτιά που μπορεί να έχουν, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, που αν είναι μετανάστης, οικονομικός μετανάστης της επιστροφής του πίσω, στη χώρα του, θα πρέπει να επικοινωνήσουν και να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των χαρτιών που έχει ή που λέει ότι όχι, μπορεί να τα χάσε, με τη χώρα. Αυτό σε αυτές τις χώρες τώρα που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, σε αναταραχές, δεν είναι τόσο εύκολη διαδικασία και είναι χρονοβόρα. Πολύ δύσκολη. Τα κάνει, υπάρχουν τα βασικά. Οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, οι οποίοι βέβαια έκαναν το εξής αμύθιτο, μόλις ανέλαβαν την εξουσία, να καταργήσουν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που είμαστε νομίζω η μόνη χώρα που δεν έχουμε, που είχαμε, που το δημιουργήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ και το καταργούν, να καταργήσουν, ας πούμε, τις υπεύθυνες θέσεις και δομές αυτές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν και να κάνουν να ασχίσουν μια πολιτική πάνω στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Τώρα, όσον αφορά τα γραβενά, από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε, οι ξενοδόχοι του Ορεινού Όγκου είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και σε απευθείας επαφή με την ΥΠΑ Τερμοστία. Με την ΥΠΑ Τερμοστία, με τον Διευθύνη. Ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν, κύριε Πιάλα, αλλά μπορούν να φέρουν όποιον θέλουν. Με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης φιλοξενούσαν πρόσφυγες για κάποιο διάστημα. Συνεχίζουν να φιλοξενούν. Ναι. Με την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας όμως, είδαμε κάποια δημοσιεύματα, κάποιες δηλώσεις του τοπικού μας βουλευτή να λέει: εγώ θα διώξω τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από την περιοχή, γιατί δεν είναι θέμα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι θέμα του κυρίου Βάτση. Σας λέω για τις δηλώσεις που έκανε, αλλά και για την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε, την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για αυτό το ζήτημα. Για κάποιο διάστημα, όπως γινόταν βέβαια και όλη την περίοδο, γιατί ξέρετε ο ΔΟΜ και η ΥΠΑ Τερμοστία τους φιλοξενεί για ένα διάστημα στα ξενοδοχεία. Μπορεί να μεταφερθούν γιατί μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες ασύλου, να έχουν πάρει τα χαρτιά τους για να μεταβούν σε άλλες χώρες, γιατί υπάρχει αυτή η κινητικότητα στους πρόσφυγες πάντα. Και προχθές είδαμε βέβαια 330-320 πρόσφυγες να έρχονται πάλι, και νομίζω τώρα είπατε 700, δεν ξέρω τον ναι, 750 αριθμό. Είναι σύνολο. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν. Καταλαβαίνετε ότι. Φύγει κάποιοι, δηλαδή, κορώνες, άλλοι. Οι ξενοδόχοι μας ενημέρωσαν ότι 750 φιλοξενήθηκαν στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι οι κορώνες, οι οποίες δεν έχουν βαρύτητα, απλά και μόνο για να χαϊδέψουν κάποια αυτιά, τα οποία τα πυλίζανε όλο το διάστημα, ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει, μπορούμε να το λύσουμε εμείς και να το λύσουμε με το να σταματήσουμε τις ωραίες των προσφύγων να έρχονται ή με το που έρχονται να τους διώχνουμε, αυτές δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Όπως δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση, και αυτό βέβαια που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ότι κοιτάξτε, 1% σε κάθε περιοχή, 1% του πληθυσμού σας θα αντιστοιχούν οι πρόσφυγες που θα έχουμε σε κάθε περιοχή. Ξέρετε κάτι, στα 10 εκατομμύρια λαού που είμαστε, σε όλη τη χώρα, και όχι μόνο στην επαρχία, στην επαρχιακή Ελλάδα, το 1% είναι 100.000. Αν βάλουμε μόνο την επαρχιακή Ελλάδα, δηλαδή αν πούμε για τα Γρεβενά ή για τη Δυτική Μακεδονία που έχουμε ένα πληθυσμό 300.000, έχουμε πρόσφυγες στην Καστοριά σε ξενοδοχείο, έχουμε στην Νεανή, έχουμε... Το 1% είναι 3.000. Λοιπόν, εάν αύριο αυξηθούν οι ροές των προσφύγων, το 1% αυτό θα πρέπει να γίνει 2, γιατί άλλως δεν θα χωράνε στις δομές των νησιών. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, εθνική σημασία που έχει εθνικά χαρακτηριστικά, ευρωπαϊκό πρόβλημα, με όχι ζητήματα πολιτικής το πώς θα λυθεί ή το πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα, αλλά με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, παραποιώντας και στοιχεία και ζητήματα και χαϊδεύοντας μόνο αυτιά με ψεύτικους λόγους.
Κύριε Μπιάλα, και μία κουβέντα για τον Ε65. Πολλή συζήτηση έγινε. Τελικά βλέπουμε, είχαμε σήμερα και μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Αγοραστό, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος ανέφερε ότι τελικά δεν θα περάσει η άποψη και η γνώμη ενός βουλευτή από τα Ιωάννινα και θα κουμπώσει στο Κυπουργείο. Η δική σας άποψη που το ψάξατε κιόλας το. Εγώ δεν θα σας πω τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη έχει εκφραστεί με αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί και έχουν υπογραφεί και είναι και υλοποιούνται ήδη. Ναι, μάλλον δεν είπα τη σωστή λέξη, ναι, οι τελευταίες πληροφορίες που έχετε εσείς. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα σας πω την άποψή μου, η οποία νομίζω ότι φαίνεται και τη γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, αλλά θα την επισημάνω. Έργα τα οποία ολοκληρώνονταν ή είναι στη φάση της υλοποίησης ή ολοκληρώθηκαν, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να τα φρενάρουν για να τα προσιάσουν μετά για δικά τους. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έργο το οποίο σε ένα μήνα θα έμπαινε στην δοκιμαστική του λειτουργία, έτοιμο, θα το πάνε για 5 χρόνια πίσω. Άλλοι λόγοι είναι αυτοί. Έργα μεγάλα όπως είναι, ξέρω εγώ, η Πατρών πύργου. Έτοιμο να ξεκινήσει. Κάποια δουλεύονται τμήματα να το σταματήσουν. Έργο μεγάλο όπως είναι ο βόρειος άξονας της Κρήτης. Έτοιμες οι μελέτες να προχωρήσει, να το σταματήσουν. Και φτάσανε ακόμα και στην Ε65. Γιατί το άφησε έτσι τελευταίο και έκανα αυτή την περιγραφική αναφορά. Ο δικός άξονας Ε65, ο οποίος είχε εγκαταληφθεί και αυτός μετά την κρίση, ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη προσπάθεια του Υπουργείου Επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τον Χρήστο τον Σπύρτζη, μπήκε ξανά σε λειτουργία και ολοκληρώθηκε το μεσαίο κομμάτι. Το μεσαίο κομμάτι ολοκληρώθηκε όμως έχοντας τη δέσμευση του Υπουργείου ότι θα εκκινηθεί και το νότιο κομμάτι, το οποίο αφορά το Λαμία Ξινιάδα. Το Λαμία Ξινιάδα ήδη δουλεύεται εδώ και δεν πλησιάζει χρόνο, νομίζω. Παραπάνω, 1,5 χρόνο. Που μπήκαν οι μπουλντόζες. Είναι από αρχές του έτους, δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα. Λοιπόν, ήδη δουλεύουν οι μπουλντόζες, έτσι, και προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό, το οποίο όμως ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να κινήσουν οι εργασίες στο νότιο τμήμα για να χρηματοδοτηθεί και το βόρειο τμήμα. Το βόρειο τμήμα που αφορά, δεν αφορά μόνο εμάς, όλο τον Ε65 αφορά. Γιατί ο Ε65 είναι ένας κάτωτος άξονας από την Εγνατία μέχρι την κεντρική Ελλάδα, μέχρι τη Λαμία που ενώνει την Παθέ με την Εγνατία. Το βόρειο τμήμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να χρηματοδοτήσει την ανάδοχη εταιρεία δεν αλλάζει εταιρεία, δεν θα γίνει ξανά δημοπρασία στο έργο. Οι μελέτες είναι έτοιμες, οι εγκρίσεις από τις περιφέρειες και οι χρηματοδοτήσεις είναι έτοιμες, οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν όλες ολοκληρωθεί, έχουν υπογραφεί. Στο μόνο που μένει ο φάκελος είναι έτοιμος και βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την υπογραφή, για την δανειοδότηση του έργου. Το οποίο για να γίνει η δανειοδότηση του βόρειου τμήματος έπρεπε όντως να κινήσουν και οι εργασίες του νοτιού τμήματος, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν ήθελε να χρηματοδοτήσει ένα έργο το οποίο θα ήταν τυφλό. Άρα δηλαδή όλα τα υπόλοιπα όσα γίνανε, θεωρώ ότι έχουν δύο πτυχές. Μία ότι είναι γελιότητες και απλά να πούν, να παρουσιαστούν, να βγουν μετά και να πούν, α, ξέρετε κάτι, να το είχε σταματήσει και εμείς το κινήσαμε. Δεν μπορούν να το σταματήσουν το έργο. Το έργο δεν μπορούν να το σταματήσουν κανονικά. Γιατί δεν είναι ούτε για δημοπράτηση, ούτε να αλλάξει η χάραξη. Η χάραξη είναι συγκεκριμένη στο Κυπουργείο. Έχει όλες τις εγκρίσεις των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει όλες τις γνωμοδοτήσεις των περιφερειών, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Και απομένει η υπογραφή. Εκτός αν μετά θέλουν να σταματήσει εντελώς το έργο και να μην γίνει ποτέ. Άρα, ό,τι ξοδεύτηκε, αν το θεωρούν έτσι, να πάρουν τα χαρτιά πίσω και να μην χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί ούτε ο ανάδοχος εργολάβος που το φτιάχνει το έργο δέχεται να αλλάξει η χάραξη, ούτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δέχεται, ούτε μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Το έργο θα ολοκληρωθεί, μπορεί να το καθυστερήσουν λιγάκι γιατί θα θέλουν να παρουσιάσουν και αυτοί κάτι στην τετραετία τους. Το έργο όμως το 2022 πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. Κύριε Μπιάλα, εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε αρκετά συχνά. Ευχαρίστω. Άλλωστε, και εγώ σας ευχαριστώ. Η επικαιρότητα τρέχει. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία, αλλά και τον χρόνο, αρκετό χρόνο, να είμαστε και έτσι με, και πιο λεπτομέρειες ιδιαίτερη στα όσα αναφέραμε στα θέματα
και να μην είμαστε απλά επιγραμματικοί. Ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να μείνουμε λίγο στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Φλάσο ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε σε όλη την τρέχουσα πανελλαδική επικαιρότητα, όπως και σε ζητήματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Να πάμε στο θέμα που έχει να κάνει με τις μέρες και με τη διαχείριση. Το λεγόμενο προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση το διαχωρίζει και λέει ότι διαφορετικοί είναι οι πρόσφυγες που ενδεχομένως μπορούν και να τύχουν ασύλου και διαφορετικοί εντελώς είναι αυτοί που έρχονται από χώρες μη εμπόλεμης κατάστασης και άρα πρέπει να μπει διαδικασία επιστροφής τους από εκεί που ξεκίνησαν. Ποια είναι η δική σας θέση? Σας κατηγορούν ότι τα τσουβαλιάζετε λίγο πολύ και όλοι είναι, θεωρούνται για το ΣΥΡΙΖΑ πρόσφυγες. Κύριε Μαυρίδη, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης και δεν είναι θέμα συγκυρίας, έχει έρθει για να μείνει στην Ευρώπη, θα ήθελα να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι η κυβέρνηση σήμερα, η νέα κυβέρνηση, είναι αντιμέτωπη με την ακραία λαϊκιστική ρητορική που είχε όσο ήταν στην αντιπολίτευση. Έσπηρε ανέμους και τώρα θερίζει θύελλες. Διότι, εντάξει, όσο ήταν αντιπολίτευση ήταν εύκολο να λέει ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι όλες αυτές οι κορώνες και οι μεγαλοστομίες ήταν απλά λόγια του αέρα για να χαϊδεύουν τα αυτιά συντηρητικών ακροατηρίων και τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακό τρόπο. Εκτός από την επικοινωνία, στην οποία φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάει αρκετά καλά και πριν τις εκλογές και μετά, υπάρχει και η ουσία. Η ουσία των προβλημάτων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και όταν είσαι στην κυβέρνηση πρέπει να τα λύνεις. Όταν λοιπόν εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση, μας κατηγορούσαν ότι εμείς φέρναμε τους πρόσφυγες στη χώρα. Ότι εμείς είχαμε ανοίξει τις πόρτες, ότι εμείς δεν επιτηρούσαμε τα σύνορα. Και όταν εμείς φύγαμε, τους παραδώσαμε τη Μόρια σε μια δύσκολη κατάσταση, με 5.600 πρόσφυγες. Και μέσα σε τρεις μήνες η Μόρια έχει 15.000 κόσμο. Προεκλογικά λέγανε να σταματήσουν όλες οι μετεγκαταστάσεις. Σήμερα από τα νησιά στην Ενδοχώρα. Σήμερα βλέπουμε ότι έχουν αυξήσει τους ρυθμούς και καλά κάνουν, διότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Αλλά όταν είχαν θρέψει ένα ολόκληρο κοινό με αυτή τη λαϊκιστική ρητορική, ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται είναι εισβολείς, ότι θα τους αντιμετωπίσουμε, ακόμα και αν χρειαστεί στη θάλασσα, θα τους αντιμετωπίσουμε με κίνδυνο να έχουμε και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Πώς τώρα θέλουν ο κόσμος αυτός που τους άκουσε και τους πίστεψε να μην αντιδράσει σε μια πολιτική η οποία είναι αναγκαία, μια πολιτική διαχείρισης. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, είναι εγκλωβισμένος στη ρητορική που χρησιμοποίησε προεκλογικά και σήμερα ακόμα πατάει σε δύο βάρκες. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σταθούμε στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, μιας και είναι θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί σκευωρία ή όχι. Και βέβαια ένα σχόλιο. Υπάρχει μια περίεργη σύμπλευση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Καταρχάς δεν είναι κάτι περίεργο, διότι το βλέπουμε πολύ καιρό τώρα. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα στο σκάνδαλο Νοβάρτης έχει μια λογική. Και η λογική είναι ότι υπάρχουν στελέχη και του Κινάλ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Άρα σε μια βάση τέτοια μπορεί να πει κανείς ότι είναι δικαιολογημένη αυτή η σύμπλευση, διότι τα στελέχη που διώκονται θέλουν να έχουν μια κοινή υπερασπιστική γραμμή. Όμως για να συνειδητοποιήσουν και οι τηλεθεατές που μας ακούνε, τι είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης? Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι το γεγονός ότι ενώ κόβανε τη σύνταξη του συνταξιούχου 11 φορές και κόπηκε 40% από το 10 ως το 14, την ίδια στιγμή το φάρμακό του συνταξιούχος το πλήρωνε 5 και 10 φορές ακριβότερο. Αυτό είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης. Αυτό είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και γιατί είναι παγκόσμιο σκάνδαλο και όχι μόνο ελληνικό και γιατί το διερεύνησε πρώτο το FBI? Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα
αναφοράς σε ό,τι αφορά την τιμή του φαρμάκου, με βάση την τιμή στην Ελλάδα διαμορφώνεται τιμή σε μια σειρά από χώρες κρίσιμες και πολυπληθείς, και άρα οι πολυεθνικοί και άλλες πολυεθνικές, αλλά οι συγκεκριμένοι, ακριβώς επειδή υπήρχε αυτός δεδομένο και ακριβώς επειδή βρήκαν μπόσικο το πολιτικό σύστημα, διότι η χώρα δεν χρεοκόπησε έτσι από μόνη της. Κάποιοι τη χρεοκοπήσαν τη χώρα και δεν τη χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι τη χρεοκοπήσανε. Κάποιοι τα ρίξαν έξω τη χώρα. Κάποιοι είχαν φτιάξει ελλείμματα όταν κυβέρνηση Καραμαλή 14-15%. Κάποιοι όλη την προηγούμενη περίοδο από την κυβέρνηση Σιμίτη και μετά κάνανε αυτό το πάρτι στο φάρμακο, στους εξοπλισμούς, στις προμήθειες του δημοσίου. Έτσι χρεοκόπησε η χώρα. Δεν χρεοκόπησε αλλιώς η χώρα. Και κάποιοι έχουν ευθύνες γι' αυτό. Για το συγκεκριμένο ζήτημα τώρα, για το γεγονός ότι τα φάρμακα της Νοβάρτης ήταν 5 και 10 φορές ακριβότερα, κάποιοι υπογράφανε. Υπουργοί. Υπουργοί Υγείας υπογράφανε γι' αυτό. Και βεβαίως τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι όλα αυτά ήταν μια σκευωρία. Οι κύριοι Τζανακόπουλος και ο Πουλάκης δεν εμφανίστηκαν στην Επιτροπή. Αυτό είναι τακτική ή αλλάξατε θέση? Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε τη χάρη στην Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ, στην πλειοψηφία της Επιτροπής, να αποχωρήσουμε από την Επιτροπή και να μην βάλουμε κέρυες και κρίσιμες ερωτήσεις σε μάρτυρες. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Άρα, από εκεί και πέρα, όχι, λέω, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να αποχωρήσουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να μας ρίξουν την ευθύνη της κολυσιεργίας, αλλά ταυτόχρονα δεν θα τους κάνουμε και τη χάρη να αποδεχτούμε ένα κοινωνικό πραξικόπημα. Άρα λοιπόν αποφασίσαμε, δεν θα αντικαταστήσουμε τον Πολάκη και τον Τζανακόπουλο. Αποφασίσαμε, η Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείται με 7 και με βάση τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα τους ορίζει ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας. Εγώ λοιπόν έδωσα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, του εξήγησα και του είπα ότι αυτοί οι 7 είναι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που κάθε φορά που μπαίνει μέσα τον Τζανακόπουλος και ο Πολάκης αυτοί διακόπτουν τη διαδικασία, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να διακοπεί η διαδικασία. Θα απέχουν προσωρινά μέχρι όταν πάρουμε τις αποφάσεις μας. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή. Είναι μέλη της Επιτροπής. Θα απέχουν, δεν θα αντικατασταθούν. Θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, διότι εμείς πιστεύουμε ότι η ίδια η Επιτροπή θα βγάλει λαβράκια. Γιατί όσο και αν έχουν στήσει. Από κοινού με τον Φρουζή την απολογία του. Από κοινού. Πλεύρη ήταν δικηγόρος. Εγώ είμαι βέβαιος ότι από κοινού την έχουν στήσει την απολογία του. Χθες διακόψανε με το που είπε το πρώτο ποίημα. Ότι δήθεν δεχόταν πιέσεις για πολιτικά πρόσωπα. Για να βγει μόνο αυτή η είδηση. Λοιπόν, θα υπάρξουν και άλλοι που θα κάνουν ερωτήσεις. Και θα ακουστούν και θα βγουν προς τα έξω πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στην Επιτροπή να τη συνεχίσουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε πότε και αν ο Πολάκης και ο Τζανακόπουλος θα μπουν μέσα, αλλά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να οδηγήσουμε τη διαδικασία σε εκτροπή, διότι θεωρούμε ότι η επιτροπή που έστησαν για να φτιάξουν το αφήγημα της σκευωρίας ήδη έχει γυρίσει μπούμεραγκ στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση. flashpavlatv.gr με την ταχύτητα του Flash. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη. Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος?
Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο. Μας ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη και στις 10.30 μπορείτε να παρακολουθήσετε σε επανάληψη την αποκλειστική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Flash. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.